να πληγώσουν τη μνήμη των Μικρασιατών, βεβηλώνοντας έναν χώρο που δημιουργήθηκε για τη διάσωση και διατήρησή της. Θέλεις ανάγνωστοι που εισέβαλαν στο Μουσείο της Αδελφότητας Μικρασιατών Άγιος Πολύκαρπος στην Οδό Σφακίων στα Χανιά, λίγες μόλις μέρες πριν εγγενιαστεί. Μάλλον νόμιζαν ότι διέβρισκαν εδώ χρήματα ή άλλα αντικείμενα τα οποία πιθανόν να αντιπροσώπευαν σοβαρά χρηματικά ποσά. Δεν γνώριζαν, φαίνεται, ότι για μας αυτό εδώ το μουσείο είναι μικρασιατικής μνήμης και είναι τα ενθυμήματα και τα κειμήλια συναισθηματικού χαρακτήρα. Για μας έχουν τεράστια αξία. Για τους άλλους όμως δεν είναι έτσι. Η διάρρηξη διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας και σύμφωνα με την πρόεδρο της Αδελφότητας Μικρασιατών Χανίων, Στέλλα Γκοζάνη Χαριτάκη, σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή. Οι δράστες κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στον πρώτο όροφο από τον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου και παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα να μπουν στο μουσείο. Μπερδεύτηκαν μάλλον, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που βεβηλώνουν ένα τέτοιο χώρο. Διακοσμητικά από χαλκό, περίτεχνα φιλοτεχνήματα από μινάρια του μικρασιατικού πολιτισμού βρέθηκαν στιβαγμένα σε νάιλον τσάντες. Οι δράστες επιχείρησαν να τα αφαιρέσουν, όμως για άγνωστους λόγους τα άφησαν πίσω. Πήραν όμως μια διακοσμητική λάμπα και το ένα από τα δύο νηφικά, οικογενειακό και ιστορικό κειμήλιο μεγάλης συναισθηματικής αξίας για το σύνολο της μικρασιατικής κοινότητας. Πράγμα εδώ ήταν το νηφικό. Έχουμε δύο νηφικά από τη Μικρασία. Αυτό που ήταν εδώ δίπλα στο κρεβάτι και ένα άλλο που είναι μέσα στον ειδικό χώρο. Είχα μαζέψει και πράγματα, τα οποία δεν πρόλαβα να τα πάρω, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί αναρριχήθησαν, είτε από τον κήπο είτε από το πάρκινγκ. Το περιστατικό έχει προβληματίσει τα μέλη της Αδελφότητας Μικρασιατών Χανίων Άγιος Πολύκαρπος, που δίνουν διαχρονικά το δικό τους αγώνα για τη διάσωση του μικρασιατικού στοιχείου. Αυτή η βεβήλωση που έγινε στον χώρο μας μας θλίβει πάρα πολύ. Δεν το συζητώ και όλοι οι Μικρασιάτες και εμείς, γιατί έχουμε πάρα πολλούς φίλους, ξέρετε, που πονούν αυτή τη σελίδα την τραγική της Μικράς Ασίας. Και βέβαια δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό, μιλάμε και για ένα τρισχιλιόχρονο πολιτισμό. Οι δράστες της διάρρηξης αναζητούνται από την αστυνομία, ενώ την ίδια στιγμή η Αδελφότητα Μικρασιατών προετοιμάζει τα εγγένεια του μουσείου που θα γίνουν την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου. Τα εγγένεια θα είναι ένα βήμα για να ανοίξει το σπίτι εδώ το Μουσείο Μικρασιατικής Μνήμης, Έρευνας, Μελέτης και Πολιτισμού και να έρθει πιο κοντά και άλλος κόσμος. Στο μεταξύ, προβληματισμό προκαλεί η κλοπή αγροτικού οχήματος του Δήμου Πλατανιά από το χώρο στάθμευσης των τεχνικών υπηρεσιών του παλιού Δημαρχείου στον Αλικιανό. Η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί όταν υπάλληλοι του Δήμου αναζήτησαν το όχημα.